Ιωάννους. Κυρίες και κύριοι, χειροκροτάμε τον Άρη τον Καμπανό. Πω, αγόρι. Τι κομματάρα είναι αυτή, ρε. Αρέσει. Αλήθεια, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ραδιοφωνικό, θεωρώ. Δηλαδή ότι αυτό το τραγούδι έχει, ας πούμε, έχει ένα γκέλ στον κόσμο. Δηλαδή μπορεί να, μπορεί να παιχτεί στο ραδιόφωνο. Γιατί δεν ξέρω τώρα εσύ τώρα αν έχει μπει σε αυτό το τρυπάκι το ραδιοφωνικό. Τώρα ξεκινά. Ναι, τώρα ξεκινά. Είναι το πρώτο κομμάτι. Είναι άλλα τα τραγούδια τα οποία παίζονται στα κλαμπ, ναι, άλλα τα στα μαγαζιά, άλλα αυτά που φτιάχνονται για το ραδιόφωνο. Έχει άλλη ενορχίστρωση, έχει άλλο στυλ, άλλο ύφος, άλλο. Προσπαθήσαμε κι εμείς από την πλευρά μας να κάνουμε κάτι που θα μπορεί να παίζει παντού, ας πούμε. Ναι. Και πιστεύω ότι το έχουμε καταφέρει. Ναι. Ωραίο, ναι, έχει ωραίο ρεφρέν. Το τραγούδι, παιδιά, λέγεται Μη Ρωτάς. Το έκανα και κοινοποίηση τώρα στο προφίλ μου στο, στο Facebook με τον Άρη τον Καμπανό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από πριν το The Voice. Δηλαδή, για να καταλάβει έτσι και λίγο ο κόσμος. Δηλαδή, πριν το The Voice, εσύ. Που γεννήθηκα κι αυτά. Ναι, είχε σχέση με, με τη μουσική ή. Ξεκίνησε έτσι ξαφνικά. Λοιπόν, εγώ από τα 15 μου ξεκίνησα, ας πούμε, τα μαθήματα φωνητικής και όλων τα, με τη μουσική γενικά. Μέχρι τώρα, ας πούμε, συνεχίζω και το παλεύω και προσπαθώ πάντα να γίνομαι καλύτερος. Τώρα, με τη μουσική η οικογένειά μου δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει δηλαδή κάποιος, δηλαδή, αδερφός, πατέρας. Την προγιαγιά μου, ας πούμε, που ακούγεται τραγούδαγε παλιότερα. Μου πες ότι έχεις και ένα δίδυμο αδερφό, δεν έχετε καμία σχέση όμως, λέει. Ο Κοινομάλης, ναι, καθόλου. Εντάξει, ρε, πού είναι αυτό. Τώρα βγάλα στην τηλεόραση, δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Λένε τώρα αυτό. Α, ήταν μέσα στα παιδιά που είχε καλά. Μην τα βγάλει στο room, ναι, στο δωμάτιο. Α, στο room, ναι. Δεν το θυμάμαι, να σου πω την άλλη. Εντάξει, ήταν και κάποιες ώρες τώρα για μένα τώρα να μιλήσω λίγο. 9 η ώρα το The Voice, να σου πω την αλήθεια. Εγώ το βλέπα, εντάξει, μου άρεσε Παρασκευή. Αλλά ήταν και κάποιες φορές που Παρασκευή, ξέρεις, βγαίνεις, ας πούμε. Ήταν ημέρα δύσκολη. Ήταν ημέρα δύσκολη, ναι, Παρασκευή, εντάξει. Περισσότερος κόσμος. Εμείς μαζευόμασταν σπίτι με τους φίλους μου. Ορίστε. Ναι, όντως, ναι. Ναι, φαντάζομαι στο έχουν πει κι άλλοι αυτό το πράγμα. Ότι μαζευόταν σπίτι και ήταν σαν ημέρα γιορτής, ας πούμε. Όχι, ήταν πήγε καλά το παιχνίδι. Για πες λοιπόν, και πήγες λοιπόν στο The Voice. Ποιο τραγούδι τραγούδισε εκεί. Στην αρχή του. Στο Blind, ας πούμε. Του Πάριου είχα πει το ποιο θα συγκριθεί μαζί σου. Πάριο, ε! Α, γιατί δεν μας το λες και εδώ τώρα λίγο live, έτσι, για να το θυμίσεις κατάλληλα. Τίποτα άλλο. Δεν έχεις φέρει και κιθάρα δηλαδή εδώ. Ωραία, να το κάνω. Να μας πεις το ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Συμφωνείτε εδώ ο κόσμος. Απόλυτα, απόλυτα. Το πες μια συμφωνή. Ο Σφακετάκης ο Μιχάλης. Απόλυτα, απόλυτα. Η ευτυχία, οι ακροατές. Μου στείλανε εδώ, στείλανε πάρα πολλά φιλιά και χαιρετίσματα στον Άρη και τον Αλέξανδρο. Είναι η Μαρία. Προηγουμένως, είμαι online βέβαια στο Facebook, μπορείτε να μου ζητήσετε ό,τι τραγούδια θέλετε και σας άρεσαν που είπε στο The Voice εδώ ο φίλος μας ο Άρης ο Καμπανός ή τέλος πάντων οποιαδήποτε άλλη ερώτηση που εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τώρα κάτι, θα σκεφτώ κι εγώ. Να βοηθηθούμε όλοι μαζί, ας πούμε, να μου πείτε ερωτήσεις που θέλετε να κάνουμε στον Άρη. Λοιπόν, έλα, ξεκινάμε, ναι. We love Άρης. Ναι. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου. Για το νου να σε σβήσει. Ωραία το λες. Ποιος στο βάθος της ψυχής μου θα τολμήσει να σ' αγγίξει. Μετά από σένα μετά από σένα τι να αγαπήσω τι. Μετά από σένα ποιον να πιστέψω ποιον. Μετά από σένα πώς να ζήσω άλλο πώς. Ποιος να συγκριθεί μαζί. Καλά, παιδιά. Ρεσί, ανατρίγεσαι στο λόγο μου. Να σε καλά. Στείλανε εδώ αμέσως μηνύματα. Εγώ, ας πούμε, μου λέει συμφωνάρα, δεν έχω λόγια, μου λέει. Τι είναι αυτός. Ρεσί, Άρη, sorry, τι φωνή είναι αυτή, ρε. Εντάξει, παιδιά. Κάτσε, ρε, περίμενε. Κι είπες αυτό το τραγούδι στο Blind και γύρισε μόνο ο Μιχάλης του Σταβέντο. Αυτό που λέγανε όλοι. Αδικία. Όχι, αλήθεια τώρα, αδικία. Να είμαστε αντικειμενικοί. Μήπως δεν ακούγανε καλά, μήπως δεν είχαν καθαρίσει τα αυτιά τους λίγο. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει θέμα ο ήχος μέσα, δεν ξέρω. Τι να πω, ρε παιδί, και γύρισε μόνο ο Μιχάλης, δηλαδή έχει τέτοια, έτσι, τέτοια
πώς το λένε, ακουστική τέτοια, πώς το λένε, βλέπει τόσο μπροστά αυτός ο άνθρωπος, ρε, ο Μιχάλης. Πολύ, πολύ, πολύ καλός ο Μιχάλης. Μπράβο ρε Σιάρη, πες μας άλλο ένα ρε Σιάρη τώρα σε παρακαλώ, αν έχεις κάποιο εύκαιρο, δεν θέλω να σε πιέσω βέβαια, όχι πες μας. Δεν θέλω δηλαδή να, ξέρεις, κατάλαβες, να σε πιέσω τόσο πολύ. Πες μας, αν κάποιο έχεις εύκαιρο, ξέρω εγώ, και κάνα δεκάλεπτο να τραγουδούσες, δεν θα είχαμε. Αγράφω εγώ, ναι. Δεν μιλάμε, όχι, δεν μιλάμε. Α, μας χάσετε εσείς. Πήγαμε. Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια, ακουμπάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι κι όλοι γύρω μας και μετά από το φλάς σκοτάδι αγάπη μου όλα καλά δεν ζητάω πιο πολλά είσαι εδώ κι είναι πάντα αυτό αρκετό όσα δεν έχουμε πει μέσα από τη σιωπή χρόνια τώρα φωνάζουν σ' αγαπώ αγάπη μου όλα καλά δεν ζητάω πιο πολλά είσαι εδώ κι είναι πάντα αυτό αρκετό και όσα δεν έχουμε πει μέσα από τη σιωπή χρόνια τώρα φωνάζουν σ' αγαπώ. Αλήθεια, είσαι μοναδικός. Ο φίλος μου Μιχάλης μου στείλε μήνυμα, λέει Παναγιώτη, πες χαιρετίσματα σε όλη την παρέα, ιδιαίτερα στο Σφακιωτάκι. Όχι, ένα άλλο. Στο Σφακιωτάκι, συγχαρητήρια στον Άρη, απίστευτη φωνή. Ρε, εσύ αλήθεια, πολύ. Αυτό τώρα, όταν κάποιος έχει πολύ ωραία φωνή και τραγουδάει και πολύ ωραία, όπως τραγουδάς εσύ και είσαι και ένα πολύ ωραίο χαμογελαστό παιδί, αυτό περνάει στον κόσμο αμέσως. Δεν χρειάζεται να σε ακούσει σε στούντιο φτιαγμένο το τραγούδι με ενορχήστρο ή με. Εδώ με μια κιθάρα, ας πούμε, σε ένα μικρόφωνο το οποίο εντάξει είναι ακαγκέ, βέβαια κάνει, είναι καλό. Μια χαρά. Ναι, μια χαρά είναι. Θέλω να πω δεν είναι ρε παιδί μου για τραγούδι. Είναι ένα μικρόφωνο ραδιοφώνου. Ο Μάρος μου στείλε μήνυμα εδώ, μου λέει φωνάρα, λέει και ο Άρης, παιδιά, εντάξει τι να πω. Εάν θέλετε να τον ακούσετε και να περάσετε και πάρα πολύ ωραία, σήμερα ο Άρης ο Καμπανός μαζί με την παρέα του έχουν ένα πάρα πολύ ωραίο live στο φίλο μας τον Μιχάλη του Σφακιωτάκη στο Όναρ στις Γούβες. Σας περιμένουμε εκεί. Να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το live αυτό περίπου, Μιχάλη, τι ώρα ξεκινάει? Περίπου 12, 11.30, 11.30, 12. 12. Στο οποίο, ας πούμε, τι τραγούδια θα περιλαμβάνει το, δηλαδή για να πάρει και μια ιδέα ο κόσμος, γι' αυτό και το κάνουμε εδώ με το live και αυτά. Θα είναι έτσι μονολαϊκό ή θα είναι έντεχνο, ας πούμε. Λαϊκό θα είναι. Λαϊκό, Καψούρα, καψούρα θα είναι. Καψούρα. Καψούρα, πολύ καψούρα. Έρωτας, πολύ έρωτας. Δηλαδή, άμα υπάρχουν ερωτευμένοι και αυτά, δεν είναι δείκνει. Δηλαδή, πρέπει να πάμε όλοι. Εγώ σας περιμένω όλους. Εμείς θα έρθουμε σίγουρα. Δεν χάν... Ο φίλος μας, το πρώτο Μιχάλης, ξέρει. Live δεν τα χάνουμε. Και ειδικά τέτοια μόνο με σένα τον Άρη, τώρα που σου καλή φωνή. Θα μας πεις άλλο ένα τραγούδι, εσύ το ζητάει ο κόσμος. Αν είναι εύκολο. Θέλετε κάτι συγκεκριμένο, παιδιά. Σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ θα ήθελα το μην ξαναρθεί του Ρέμου. Ωραία. Συγγνώμη, δηλαδή. Αυτό μ' αρέσει. Μακρηγορούμε, δηλαδή. Τι το είσαι αυτό, Μπαμ. Συγγνώμη, το είσαι αυτό, Μπαμ. Καλά, εντάξει, άσε εσύ. Μιλάς με μαέστρο τώρα. Είναι εύκολο να το πει αμέσω. Εγώ το είπα έτσι, δεν ήθελα. Μ' αρέσει. Μην ξαναρθεί, Ρέμο. Ρέμο, πάρε. Αλέξανδρο Σκούρο, παιδιά, εδώ στην κιθάρα. Μπράβο, Αλέξανδρε. Μπράβο, Αλέξανδρε. Μπράβο, Αλέξανδρε. Μην ξαναρθείς ούτε ποτέ σε τέτοιο όνειρο το μαξιλάρι σου το άδειο δεν φοβάμαι ούτε στιγμή δεν θέλω πια άλλο να σκέφτομαι πως θα ξανάρθεις πάλι για να ξαναφύγεις μην ξαναρθείς ούτε ποτέ σε τέτοιο όνειρο
ούτε στιγμή. Δεν θέλω πια άλλο να σκέφτομαι πως θα ξαναρθείς πάλι για να ξαναφύγεις. Για να ξαναφύγεις. Τι μας κάνεις ρε μεσημεριάτικο τώρα εδώ πέρα. Το βράδυ, παιδιά, στο Όναρ, στις Γούβες. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο live ο φίλος μου εδώ, ο Άρης, ο Καμπανός. Πολύ γνωστός βέβαια. Είσαι από τους λίγους που λες το όνομά μου ζωστά, να ξέρεις, το επιθετό μου. Γιατί, πώς το λένε. Καμπάνος. Καμπάνος, ναι. Εντάξει, ρε, Καμπανός, ρε, εντάξει, λογικό. Έτσι. Άρης Καμπανός. Να ρωτήσω κάτι ακόμα. Μετά το The Voice. Θα κάνετε, νομίζω, έχει μια συναυλία και παίρνετε και εσύ. Παίρνουν όλοι μέρος, δηλαδή. Ναι, είναι μια προβάση. Είναι τα παιδιά, θέλω να πω, ή είναι για τους, coach, γιατί δεν το έχω καταλάβει καλά αυτό. Έχουν και μια coach δικιά τους τώρα κοντά, είναι. Α, τον δεν... Ιούλιο, νομίζω. Ναι. Και εμείς μια οι παίχτες. Α, τώρα... δεν είναι μαζί, νομίζω, αυτά τα δύο. Εντάξει, το περίπου, γιατί δεν θυμάμαι τώρα κι εγώ ακριβώς τις ημερομηνίες. Α, δεν είναι μαζί. Αυτό δηλαδή που έχω δει στην τηλεόραση, μια σαν διαφήμιση, είναι για τους coach μόνο. Αυτό, ναι. Α, και μετά θα κάνετε και ένα. Εσείς όλοι οι παίχτες. Πιθανότατα. Ωραία. Με τους υπόλοιπους παίχτες από το The Voice, είχατε καλές σχέσεις, δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που είχατε καλές σχέσεις ή υπήρχαν κόντρες και. Το σημαντικό σε αυτό το παιχνίδι ήταν ότι ήμασταν όλοι μια παρέα, περάσαμε πολύ καλά και αυτό το δέσιμο ήταν πολύ, πολύ ωραία εμπειρία. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι με κάποιον από τα παιδιά θα μπορείς να κάνεις παρέα και εκτός παιχνιδιού. Δηλαδή με κάποιο αγόρι, με κάποια κοπέλα, ξέρω. Φιλικά μιλάω. Φιλικά. Φιλικά μιλάω πάντα. Έχω κρατήσει πολλές. Πιστεύεις δηλαδή ότι έχει μέλλον δηλαδή, η φιλία, θα βγει μια κάτι ας πούμε, μέσα από αυτό. Είναι σημαντικό ότι είμαστε όλοι καλά παιδιά, είμαστε καλλιτέχνες όλοι και άρα και δημιουργικά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Όντως, αυτό αλήθεια τώρα. Όντως όλα τα παιδιά, τουλάχιστον αυτό που βλέπαμε εμείς που εισπράττουμε από την τηλεόραση, δεν έλεγε ας πούμε για κανέναν ότι είναι κακό παιδί, για να μην πω άλλη λέξη ας πούμε. Τους έβλεπες όλους και ήταν. Τους έλεγε καλά παιδιά. Τα καλά παιδιά φαίνονται, να ξέρεις. Από μακριά, από 550 χιλιόμετρα φαίνονται τα καλά παιδιά. Λοιπόν, ωραία. Άρης Καμπανός, παιδιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε πάντα τα καλύτερα, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ο φίλος μας να ευχαριστούμε τον Μιχάλη Σφακιωτάκη. Πολύ, πολύ. Σήμερα το βράδυ, παιδιά, στο Όναρ, στις Γούβες, ο Άρης ο Καμπανός με την παρέα του, για να περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Άρη, σε ευχαριστώ αλήθεια πάρα πολύ. Καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάω break, επιστρέφω σε λίγο, μείνετε εδώ.